συζητήσουμε το θέμα με έναν άνθρωπο που το ξέρει πολύ καλά και έχει περάσει και πολλά εξαιτίας των αντιδράσεων. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Στεριόπουλε. Ως πρόεδρος του κινήματος φαντάζομαι ότι έχετε περάσει πολλά, αλλά συνεχώς αντιμετωπίζετε νέες δυσκολίες και νέες προκλήσεις. Εδώ τώρα μιλάμε για μια κραυγαλαία περίπτωση ξανά και στα όρια της φθειότητας ξανά, που είναι περικυκλωμένη. Ακριβώς. Είναι περικυκλωμένη όπως πολλές περιοχές της χώρας μας. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι όπως ανακοίνωσαν οι μεγαλοεργολάβοι, εκμεταλλεύονται τους εθνικούς μας δρόμους, τίνεται σε λειτουργία τα περιοδικά διοδέτου μόλου από τη Δευτέρα, αυτή που μας έρχεται, 25/8/14. Ναι, πολύ σωστά. Στην αρχή θα λειτουργήσουν τα διόδια προς Αθήνα και αργότερα και προς Λαμία. Να ξέρετε ότι έχει φύγει και σκληρή επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου προς τον Πρωθυπουργό. Έχω διαβάσει του κ. Τετριμίδα, αλλά θα περίμενα να έχει πιο σκληρή στάση όταν εμείς ανοίγαμε τα διόδια και υφιστάμεθα διώξεις. Μάλιστα. Γιατί εκ των υστέρων ουδής προφήτης. Καλό είναι να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Τώρα τι γίνεται. Τώρα τι γίνεται. Οι κάτοικοι πρέπει να καταλάβουν καταρχάς ότι γιατί χωρίς τους κατοίκους δεν γίνεται τίποτα, ότι τόσο οι κάρτες που δωρεάν διελεύσεων που έχουν δώσει, όσο και το γεγονός ότι υπάρχει ένα παράπλευρο οδικό δίκτυο προς τα καμένα βούρλα, που είναι κάπως ανεκτό, δεν αποτελούν λύση. Και τις κάρτες, όπως μας έχει δείξει η εμπειρία, θα τις καταργήσουν σε μια νύχτα. Και ο παράδρομος με τη διαρκή επιβάρυνση της κυκλοφορίας θα στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Όπως έχει γίνει ήδη σε πάρα πολλές περιοχές και στην ίδια την περιοχή του Μόλου. Μόλις μπουν όμως και σε λειτουργία και τα πλευρικά διόδια προς Λαμία, τότε θα δουν ότι παράδρομος δεν υπάρχει εκεί, δεν υφίσταται. Μάλιστα έχει αποφασιστεί και λειτουργία διόδιων, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στην είσοδο της πόλης της Λαμίας με την ολοκλήρωση των έργων. Σωστά. Πράγμα που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τον οικονομικό μαρασμό της περιοχής. Λοιπόν, οι κάτοικοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αν δεν ξεσηκωθούμε θα μας βάλουν διόδια και τις πόρτες των σπιτιών μας. Και οι πολίτες της περιοχής με τους οποίους έχουμε δώσει πολλούς μαζί μαχητικούς αγώνες πρέπει να απαιτήσουν κατάργηση των διοδίων σε όλη την Ελλάδα μαζί με όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, γιατί οι δρόμοι είναι δικοί μας, εμείς τους φτιάξαμε, όχι μεγάλο εργολάβη, και να πούνε ένα μεγάλο όχι στη λειτουργία των διοδίων κεντρικών και πλευρικών. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που συνέβη, ότι εμένα προ λίγων ημερών μου ήρθε στο σπίτι μου μια κλήτευση σε απολογία. Καθόλου τυχαία για ένα άνοιγμα που έγινε στα διόδια της Αγίας Τριάδας του Μόλου την 13η-11η του 2011. Μέσα στο κατακαλό καιρό φαίνεται ότι οι μεγαλοεργολάβοι και τα τσιράκια τους δεν σταματάνε. Είχαν προηγηθεί κλητεύσεις για το ίδιο θέμα και σε άλλα δύο ηγετικά στελέχη του κινηματός μας, τη Σούλα τη Γαλάνη και τον Απόστολο τον Αυλακιώτη. Σωστά. Λοιπόν, η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε να γίνει η δίωξη αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι η στιγμή ακριβώς που ενεργοποιούν για την ίσπραξη των πλευρικών διοδίων του Μόλου. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να εκφοβήσουν τους συναγωνιστές και τους κατοίκους, προειδοποιώντας τους ότι αν δεν κάτσουν τα αυγά τους, τους περιμένουν και άλλες ονοματικές διώξεις. Θα ακολουθήσουν και άλλες διώξεις. Αυτό είναι το μήνυμα. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω φυσικά. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και καλούμε τον κόσμο είναι ότι όχι μόνο δεν μας φοβίζουν, αλλά μας εξοργίζουν. Και επειδή έχουμε πίστη στην νικηφόρα εκβάση του δίκαιου αγώνα μας, αντιμετωπίζουμε αυτή τη δίωξη όχι με πνεύμα κάμψης της αποφασιστικότητάς μας, αλλά αντίθετα με αισιοδοξία, αρκεί και οι ίδιοι οι κάτοικοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κανένα σωτήρας, παρά μόνο οι ίδιοι θα πρέπει να αγωνιστούν για να σώσουν τον εαυτό τους. Κανένας δήμαρχος, κανένας Τετριμίδας, κανένας Παπαδόπουλος, το κίνημα Δεν Πληρώνω ή κανένας οποιοδήποτε, όσο καλοπροαίρετος ή μη να είναι, δεν πρόκειται να βγάλει για αυτούς το φίδι από την τρύπα. Το κίνημα Δεν Πληρώνω καλεί τους κατοίκους να αγωνιστούν μαζί του, ακριβώς για να μπορέσουμε να πετύχουμε την κατάργηση των διοδίων και να μην μένουν στις χάντρες και τα καθρεφτάκια που προσφέρει το σύστημα εν είδη καρτών, διελεύσεων, γιατί αυτό έχει κοντά ποδάρια και σύντομα θα επαληθευτούν οι ΚΤΡΑ και στην τελευταία ανάλυση από την τσέπη τους πληρώνονται και αυτά και από την τσέπη όλων μας.